Αδέλφια, καλησπέρα. Τα είξα από Αυστραλία. Να έχετε μια όμορφη και καλή Κυριακή. Κυριακή παραδοσιακά είναι μια ημέρα εκκλησιαστική. Και ως εκκλησιαστική ημέρα, σήμερα θα αφιερώσω το βιντεάκι στους Έλληνες της Αυστραλίας, μιας και εδώ και 2 μέρες έχω διαβάσει ένα άρθρο ότι η Εκκλησία της Αυστραλίας έχει βγάλει ανακοίνωση ότι θα βγάλει δίσκο, ζητώντας την χρηματική βοήθεια, αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης όπως ρουχισμό και τρόφιμα για τους λαθρομετανάστες. Και μάλιστα σε ευαισθητοποιούν σε τέτοιο σημείο το ότι θεωρείς αν δεν βοηθήσεις ότι θα είναι και μεγάλη αμαρτία. Πατάνε απάνω σε εκείνο το σημείο του ευαίσθητου Έλληνα, του φιλέσπλαχνου φιλάνθρωπου. Και να σου πω πολύ απλά, εσένα αδελφέ Έλληνα χριστιανέ ορθόδοξε που πήγε σήμερα στην εκκλησία και θεωρείς αμαρτία να μην βοηθήσεις, ότι η αμαρτία είναι αυτό το ίδιο το κάλεσμα από τους ιερείς που την ίδια στιγμή γνωρίζουν ότι 3 εκατομμύρια και Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αμαρτία, αδελφέ, είναι οι ίδιοι αυτοί οι ιερείς και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας εκεί πέρα στην Ελλάδα που απαρνιούνται τη θρησκεία βγάζοντας από πάνω τους σταυρούς για να σεβαστούν και να μην προκαλέσουν τους μουσουλμάνους. Ενώ την ίδια στιγμή ξέρουν ότι οι μουσουλμάνοι αυτοί και όλοι οι λαθρομετανάστες, εν πάση περιπτώσει κάποιοι από αυτούς, βεβηλώνουν τις εκκλησίες μας, τις χρησιμοποιούν ως τουαλέτες και καίνε και τις εικόνες μας. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε φαγητό, τρόφιμα για τους λαθρομετανάστες, ενώ την ίδια στιγμή ξέρουν ότι ο στρατός μας τους μαγειρεύει χιλιάδες τρόφιμα και ο στρατός έχει γίνει πλέον δούλοι και υπάλληλοι των λαθρομεταναστών. Την ίδια στιγμή, βέβαια, και οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους παρέχουν και αυτοί χιλιάδες γεύματα την ημέρα και για το ευχαριστώ τους τα πετάνε πίσω στην Μούρη. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε ρουχισμό για εκείνους που βλέπουμε από εικόνες και ειδήσεις της Ελλάδος πετιούνται τα μισά στην άκρη του δρόμου ή μοιράζονται μεταξύ τους και τα πουλάνε μεταξύ τους και κάνοντας ένα παρεμπόριο. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε φαγητό για τους λαθρομετανάστες, ενώ γνωρίζουν την ίδια στιγμή ότι 140.000 οικογένειες ελληνικές περιμένουν ακόμα την κάρτα συσιτίου. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε χρήματα για εκείνους που έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλα είναι πληρωμένα από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια στιγμή στο Λαϊκό Νοσοκομείο ακυρώθηκαν 2 φορές οι χημειοθεραπείες για τους Έλληνες καρκινοπαθείς. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε ρούχα, ενώ ξέρουν ότι την ίδια στιγμή 20.000 άστεγοι έξω εκεί δεν έχουν ούτε κουβέρτες ούτε που φάνε τίποτα να σκεπαστούν. Αμαρτία, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε τρόφιμα για τα προσφυγόπουλα, ενώ ξέρουν ότι 500.000 ελληνόπουλα υποσιτίζονται αυτή τη στιγμή. Αμαρτία, είναι, αδελφέ, να σου ζητάνε χρήματα για να τους βοηθήσεις, ενώ έχουν φροντίσει και το κράτος και οι ΜΚΟ να αρχίζουν να τους στεγάζουν δωρεάν, ενώ δεν σκεφτήκαν να βάλουν κάποιον άστεγο, άπορο, φτωχό Έλληνα σε κάποιο ακίνητο που κατάσχεσαν από κάποιον άλλον φτωχό Έλληνα επειδή χρωστούσε αριστερά-δεξιά. Αμαρτία, λοιπόν, αδελφέ, είναι να σου ζητάνε χρήματα για εκείνους που παρανόμους κλείνουν τους δρόμους και στερούν το μεροκάματο από το φτωχό τον Έλληνα που θέλει να ταΐσει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Αμαρτία είναι να σου ζητάνε τρόφιμα, αδελφέ, και χρήματα για εκείνους που τα έχουν όλα απλόχερα αυτή τη στιγμή, έστω και από τις συνθήκες αυτές, ενώ για τους Έλληνες μοιράζουν μακαρόνια και ρύζια μέσω των κοινοτήτων. Αμαρτία είναι η επιλεκτική ρατσιστική φιλανθρωπία που κάνουν την ίδια στιγμή που ζητάνε βοήθεια για τους λαθρομετανάστες. Θα έπρεπε να ζητάνε βοήθεια και για τους Έλληνες, να μην τους διαχωρίζουν. Αμαρτία, λοιπόν, αδελφέ, και η μεγαλύτερη είναι αυτή η πόλωση, η διχόνοια και η διάσπαση που προσπαθούν να περάσουν στον ελληνικό λαό. Αμαρτωλοί, λοιπόν, είναι αυτοί που βγάζουν το δίσκο και μου το παίζουν ότι δεν γνωρίζουν κιόλας το τι γίνεται στην πατρίδα. Θέλουν αποδεικτικά στοιχεία, γιατί το άκουσα αυτό από κάποιους ιερείς κάτω στην. Κάποιους, μάλλον, συμπατριώτες μας κάτω στη Μελβούρνη, ότι οι ιερείς δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην πατρίδα και αμφισβητούν αυτά που τους λέμε. Αμαρτωλοί, λοιπόν, είναι αυτοί. Αδελφέ, και πολλοί από εσάς που φτάσατε στην Αυστραλία ως οικονομικοί μετανάστες, αμαρτωλοί είναι αυτοί που σας συγκρίνουν με τους λαθρομετανάστες. Εσάς που φτάσατε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και που σηκώσατε τα μανίκια και με αίμα και υδρότα συνεισφέρατε στην ανάπτυξη μιας χώρας που σας κάλεσε γιατί είχε θέσεις εργασίας. Δεν εισβάλατε λαθρεία σε κάποια χώρα. Πείτε λοιπόν στους ιερείς αυτούς κάτω εκεί να μην κάνουν την επιλεκτική αυτή διαχωριστική ρατσιστική φιλανθρωπία. Πείτε τους ότι είναι χυδαίοι αν το παίζουν ότι δεν γνωρίζουν. Και αντί να ενώνουν τον ελληνικό λαό, προσπαθούν να το διασπάσουν. Όλοι ενωμένοι, η μόνη λύση μας είναι μεταξύ μας. Με ενότητα, αγάπη και ομοψυχία και να τους φωνάξουμε δυνατά κάτω τα χέρια από την πατρίδα και κάτω τα χέρια από τη θρησκεία μας. Γεια σας, Τάκης από Αυστραλία. Καλή Κυριακή να έχετε.